Με τη φράση «εμείς πληρώνουμε την ύφη», ο υποσύστας υπακρίτου ο Σύλλογος Επιχειρηματιών Γάμου Βάπτισης ανακοινώνει το κλείσιμο των καταστημάτων τους στις 31 Αυγούστου και 1η Σεπτεμβρίου ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την πλήρη οικονομική εγκατάλειψη του κλάδου και τη δραματική, όπως τονίζουν, κοινωνική του στοχοποίηση. Εννοείται τα 50 άτομα δεν καλύπτουν ούτε την οικογένεια και τους πολύ κοντινούς συγγενείς, τέλος πάντων. Έχουν ακυρωθεί στην πλειοψηφία τους. Πώς θα συντηρηθούν αυτές οι επιχειρήσεις? Δηλαδή πρέπει λίγο να βρεθεί μια λύση. Είναι εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις. Έχουμε πάγια έξοδα, έχουμε επιταγές. Απ' τη μια μας λέτε μην απολύσετε. Συμφωνώ. Απ' την άλλη πρέπει να βρούμε και τρόπους για να συνεχίσουμε να πληρώνουμε τους υπαλλήλους και να επιβιώσουμε. Οπότε Δευτέρα, γιατί δεν κλείνουν τα καταστήματά σας, είναι σε παγκρίτιο επίπεδο? Είναι σε παγκρίτιο επίπεδο, είναι ως ένδειξη διαμαρτυρίας καθαρά. Θα είναι κλειστά τα καταστήματά μας, δεν θα εξυπηρετούν. Αλλά και από την Πάνω Ελλάδα κάποια καταστήματα μας ακολουθούν, γιατί όλοι έχουν πληγεί. Το τελευταίο χρονικό διάστημα καταγράφονται μαζικές ακυρώσεις γάμων στο νησί μας λόγω των περιοριστικών μέτρων, με τον κλάδο να βρίσκεται σε απόγνωση. Εδώ στην Κρήτη 100 άτομα είναι μόνο οι σερβιτόροι. Δεν είναι. Πώς θα γίνει γάμος με 50 άτομα? Οι γονείς έρχονται στο κατάστημα και κλαίνε. Τι θα γίνει με τα παιδιά? Μας παίρνουν και δεν έχουν καν ημερομηνία, νέα ημερομηνία για το μυστήριό τους. Γιατί δεν βρίσκουν για το 21 καινή ημερομηνία? Γιατί δεν ξέρουν, θα γίνουν γάμοι? Το αναβάλουν με λευκή ημερομηνία. Δεν έχουμε ημερομηνία, δεν ξέρουμε. Περιμένουν να δουν πώς θα πάει η κατάσταση. Όπως υποστηρίζουν, διαβλέπουν λουκέτα και απολύσεις προσωπικού το επόμενο χρονικό διάστημα, εφόσον δεν πάρθουν μέτρα στήριξης του κλάδου. Ο γάμος θέλει προετοιμασία. Δεν γίνεται. Άρα, τον Ιούλιο γίνανε κάποιοι και όσοι προλάβαν τον Αύγουστο. Εννοείται ότι με έναν μήνα δουλειά δεν βγαίνει η σεζόν. Και συμπορεύονται κι άλλοι μαζί μας, γιατί φανταστείτε ότι το φάσμα είναι ευρύ. Να το πω ότι πληρώνουν την ύφη όχι μόνο εμείς, οργανοπαίχτες, άνθρωποι που αναλαμβάνουν στολισμού στο γάμο. Οπότε, ναι, μεν εμείς είμαστε οι πρώτοι που βγαίνουμε μπροστά, αλλά καλούμε και τους υπόλοιπους. Έτσι, είμαστε μπροστάριδες. Καλούμε και τους υπόλοιπους να έρθουν, γιατί ισχύει εν τη ενώση. Μόνο έτσι θα πετύχουμε πράγματα. Μεταξύ άλλων, διεκδικούν άμεση αναστολή των φορολογικών τους υποχρεώσεων για 2019-2020, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και της καταβολής του έμφυα, καθώς και να συμπεριληφθούν οι κάθε των υπηρεσιών τους στην κατηγορία των άμεσα πληγέντων επιχειρήσεων. Τα αιτήματά μας είναι ήδη καταγεγραμμένα, έχουν προωθηθεί. Θέλουμε οικονομική στήριξη σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές μας, σε ό,τι αφορά τις επιταγές μας, τα πάγια έξοδα, το εργασιακό. Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι πρέπει να υποστηρίξουν τα καταστήματά μας. Έχουμε εργαζομένους με οικογένειες, παιδιά. Όλα αυτά πρέπει λίγο να μας βοηθήσουν. Ακόμα και το ενίκιο, όλα είναι όλα αυτά που πρέπει να μας δώσουν. Και ένα πλάνο να μας πούν: για τους επόμενους 3 μήνες δεν θα γίνουν μυστήρια ή τα μυστήρια θα γίνονται για 50 άτομα. Ένα πλάνο.